Λοιπόν, εγώ θα είμαι πολύ πιο σύντομο από τον κύριο Λιάκο. Δεν είμαι τόσο καλά προετοιμασμένος και άλλωστε δεν είχα υπόψη μου και, την, και τη δεύτερη έρευνα για κάποιο λόγο. Πρώτη φορά την, την, την άκουσα τώρα για τη δεύτερη έρευνα, την online. Θα κάνω απλώ δύο σχόλια σε σχέση με την πρώτη έρευνα. Τα σχόλια μου αφορούν ας πούμε την, την έννοια του παλιού και του καινούριου, από τη σκοπιά της αριστεράς σε σχέση με την αριστερά και πιο συγκεκριμένα σε σχέση με την αριστερή κοινωνική και πολιτική θεωρία. Ε, αναφέρθηκε ο κύριος Λιάκος στον Γκράμση, θα αναφερθώ και εγώ στον Γκράμση αρχικά, ε, σε ένα πολύ γνωστό απόφθεγμα του Γκράμση από τα τετράιδα της φυλακής, το οποίο λέει «Η κρίση συνίσταται ακριβώς το ότι το παλιό πεθαίνει και το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί» σε αυτή τη Μεσοβασιλεία εμφανίζεται μια μεγάλη ποικιλία νοσηρών συμπτωμάτων. Λοιπόν, εδώ πέρα ο Γκράμψη γράφει τετράδια της φυλακής, φυλακισμένος 1930, Μουσολίνη κτλ. Είναι γνωστό ότι αυτολογο, αυτολογοκρίνεται συνέχεια, εννοεί κάτι πολύ συγκεκριμένο όταν αναφέρεται στο παλιό και στο νέο, μπορεί να μην το λέει έτσι ακριβώς, αλλά με το παλιό εννοεί το παλιό σύστημα, το κοινωνικό-οικονομικό σύστημα, δηλαδή τον καπιταλισμό και τις συντηρητικέ ιδεολογίες που τον συνόδευαν. Και, το, και όσον αφορά το νέο, προφανώς εννοεί τον σοσιαλισμό, ο οποίος ακόμη δεν έχει έρθει, τουλάχιστον στις δυτικές χώρες. Ε, και οπότε, υπ' αυτή την έννοια, τουλάχιστον από τη δική μου... Ε, σύμφωνα με τη δική μου άποψη, όταν ε, η αριστερά τοποθετείται απέναντι στο καινούριο και στο παλιό, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ακριβώς αυτό το συγκεκριμένο ταξικό, κοινωνικό και ιδεολογικό περιεχόμενο. Αλλιώ μπορεί να ακουστεί λιγάκι απλοϊκό αυτό που θα πω, αλλά το πιστεύω. Αλλιώ ότι οι έννοιε του καινούργιου και του παλιού, άμα παραμένουν έτσι αίολε και μετέωρε, πάρα πολύ εύκολα μπορούν να ενσωματωθούν στο υπάρχον σύστημα, στο καπιταλιστικό, με τρόπο που τον βολεύει, το βολεύει πάρα πολύ. Και γι' αυτό το λόγο θα, ε, είχα μια, ας το πούμε αν θέλετε, γενικότερη επιφύλαξη ε, σε αυτή την έρευνα όταν είδα τα αποτελέσματά της, ενώ προφανώς πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ αξιόλογη έρευνα, επαναλαμβάνω ότι έχω υπόψη μόνο την πρώτη έρευνα, δεν έχω υπόψη την online που από ό,τι φαίνεται ήταν και αρκετά πιο πλούσια όσον αφορά τα ερωτήματα τα οποία έθεσε. Λοιπόν, ο, 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 όταν είδα πρώτα απ' όλα το θέμα της έρευνας, ε, πήγε το μυαλό μου σε κάποια ε, τοποθέτηση που είχα κάνει σε ένα άρθρο μου, στο, στην εφημερίδα Εποχή την παραμονή των, της, των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, στο οποίο είχα εκφράσει μια αντίρρηση για το κεντρικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ σε εκείνες τις εκλογές, που ήταν, αν θυμάστε, ξεμπερδεύουμε με το παλιό, κερδίζουμε το αύριο. Λοιπόν, ήδη εκείνο το σύνθημα μου είχε φανεί από μια ας το πούμε, αριστερή οπτική γωνία μάλλον προβληματικό και είχα γράψει αυτό το άρθρο για να εξηγήσω γιατί το θεωρούσα προβληματικό από τη σκοπιά της αριστεράς. Ε, δεν θα σας πω όλα τα επιχειρήματα του άρθρου, θα σας διαβάσω απλώς ένα μικρό απόσπασμα το οποίο νομίζω ότι συμπυκνώνει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη βασική μου αντίρρηση για, αυτό το, για, το, για την έμφαση που, δ, που δόθηκε από την περουά της αριστεράς σε αυτό το δίπολο ε, παλιό και καινούριο. Λοιπόν, ε, το πρόβλημα που έχει αριστερά με τον καπιταλισμό, με τη διαπλοκή, με τη διαφθορά, δεν είναι η παλαιότητά τους. Δεν θα, δεν θα έπρεπε να είναι και κυρίως δεν θα, δεν θα έπρεπε η αριστερά να απευθύνεται στον κόσμο υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι αυτονόητος. Για την αριστερά, ο καπιταλισμός και τα συναφή φαινόμενα είναι απεχθή από μόνα τους όχι επειδή τα βαρεθήκαμε σαν ρούχα που πάλιωσαν ή δεν είναι πια τη μόδα. Ο δεύτερο λόγο είναι βαθύτατα ιδεολογικό. Ο εξοραϊσμό του καινούριου και η συνακόλουθη απαξίωση του παλιού δεν είναι απλώ ξένα προ την ιδεολογία τη αριστερά, αποτελούν κομβικό σημείο τη ιδεολογία του αντιπάλου, δηλαδή του καπιταλισμού, ιδίω στην νεοφιλελεύθερη του εκδοχή, που είναι και η πιο γνήσια. Ο πιο άμεσος τρόπος να το αντιληφθεί κανείς αυτό είναι αν ανατρέξει στα συνήθη προπαγανδιστικά επιχειρήματα περί εξυγχρονισμού που αναμασάνε διαρκώς σύμβασες οι καθεστωτικές δυνάμεις. Και σε ένα βαθύτερο επίπεδο βέβαια, ο καπιταλισμός απλούστατα δεν θα επιβίωνε χωρίς το, τον φετιχισμό της τεχνολογικής προόδου και χωρίς να πείθονται οι πολίτες ότι η διαρκής ανανέωση των αγαθών που καταναλώνουν αποτελεί αυτό σκοπό. Λοιπόν, αυτό συμπυκνώνει την άποψή μου όσον αφορά την αριστερά σε σχέση με το παλιό και το καινούριο. Είναι όντω ω έννοια το καινούριο, το καινούριο ω ιδανικό και η απαξίωση του παλιού είναι θα έλεγα εγγενή και στην ιδεολογία του καπιταλισμού και στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, με μια έννοια. Επομένω, υπ' αυτή την έννοια χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τη στάση τη αριστερά απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Δεν, θεω... Δεν θέλω να θεωρηθώ μαξιμαλιστή εννοώντα ότι μόνον άμα μιλάμε για επανάσταση ή για τη μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία μπορεί η αριστερά να απευθύνει στο καινούριο. Όχι. Προφανώ μπορεί να χρησιμοποιεί αυτέ τι έννοιε και στο παρόν, και στους αγώνες της, αλλά πάντοτε είναι σαφές ότι υπάρχει κάποιο, ας το πούμε, σαφές ιδεολογικό, κοινωνικό και ταξικό πρόσημο όσον αφορά την έννοια του καινούργιου σε αντιδιαστολή με το παλιό. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να έρθω στην έρευνα, επαναλαμβάνω ότι όντω είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα και πάντοτε οι σοβαρέ έρευνε και προφανώ όχι για σοβαρή έρευνα μπορούν να μα μάθουν αρκετά πράγματα. αν ξεκινήσουμε από το, από την διατύπωση του τίτλου τη έρευνα. Έρευνα για την ανείχνευση τη διαιρετική τομή μεταξύ παλιού και νέου στην ελληνική κοινωνία. Εκεί μπαίνει ένα ερώτημα το ότι μήπω αυτό υπονοεί ότι η διαιρετική τομή μεταξύ παλιού και νέου υπάρχει ούτως ή άλλως... και απομένει απλώ να, να την ανιχνεύσουμε. Και αυτό το πρόβλημα μπαίνει σε δύο επίπεδα. Πρώτον, Ω προ τι θεωρητικέ και ιδεολογικέ προποθέσει τη έρευνα. Εκεί παραπέμπω στην, στην, στην αντίρρησή μου που μόλι ανέφερα. Δηλαδή ότι αν, αν ε, πούμε ότι υπάρχει μια διαρρετική τομή μεταξύ του παλιού και του νέου, έτσι γενικώ και ορίστο, είναι σαν να ξεχνάμε ότι αν υπάρχει μια διαρρετική τομή στην, στην κοινωνία, είναι ταξική, ταξική τομή και όχι γενικώ και ορίστο μεταξύ ε, παλιού και νέου. Και το δεύτερο είναι ότι. Το γεγονό ότι υπάρχει ήδη μια διαρρετική τομή που πάμε να την, ανοιξέ, να την ανοιχνεύσουμε, αυτό μπορεί να, να προξενεί και μια προειδέαση στου ερωτώμενου. Δηλαδή να θεωρούν οι ερωτώμενοι ότι όντω υπάρχει το παλιό και το καινούριο και ποια είναι αυτά να τα δούμε. Οπότε είχα μια γενικότερη επιφύλαξη όσον αφορά τη θεματική τη έρευνα. Από εκεί και πέρα θα, ε, θέλω απλώς έχω απομονώσει κάποια σημεία. παραμβάνω μόνο την πρώτη έρευνα έχω υπόψη μου, που θα ήθελα απλώς να βάλω κάποια ερωτήματα. Ε, τώρα, αν είναι εύκολο να βλέπουμε για τις σχετικέ σχετικές καρτέλες, εκεί που μιλάει για την επαγγελματική ζωή, σταθερότητα και αλλαγή, μπορεί, αν μπορείς να τη βρεις, Κώστα. Ναι, αυ, αυτή. ναι, αυτό ναι. ναι. Λοιπόν, ε, τώρα, ε, α, αυτή, από, από, αυτή, από την έρευνα, από τα αποτελέσματα που έχω υπόψη μου τουλάχιστον, είναι και η πρώτη ερώτηση αυτή. Οπότε για αυτή η πρώτη ερώτηση τη έρευνα που απαντάει στο αν, στο, αν προτιμούν σταθερότητα ή αλλαγή στην επαγγελματική ζωή, νομίζω ότι κατά μία έννοια αποδομεί και το λέω θετικά αυτό, αποδομεί ακριβώ την, ας το πούμε, την, την, την εκμετάλλευση από την πλευρά στο πούμε, του συστήματος, του σχήματος ότι όλα τα καινούρια είναι καλά και όλα τα παλιά είναι, είναι και όλα τα παλιά είναι για πέταμα διότι εδώ πέρα αν, αν η ερώτηση που υποθέτω ότι αυτό εννοεί ότι σταθερότητα σημαίνει παλιό και αλλαγή σημαίνει νέο στην προκειμένη περίπτωση με τον απαντάει ο περισσότερο κόσμο, αναμενόμενο κιόλα, έτσι ότι προτιμάει τη σταθερότητα στην επαγγελματική ζωή τοποθετείτε και ιδεολογικά αν θέλετε και ταξικά λέγοντας σε αυτό ειδικά το ζήτημα προτιμώ το παλιό δηλαδή δεν θέλω ευέλικτη απασχόληση. Δεν θέλω ανασφάλεια στην επαγγελματική μου ζωή. Αν σταθερότητα στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει παλιό, ναι, προτιμώ το παλιό. Οπότε εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι από την πρώτη ερώτηση αποδομείται αυτό το σχήμα. Το, το, ότι Οτιδήποτε καινούριο είναι επιθυμητό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το επόμενο που δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ, αλλά το, για τι καταναλωτικέ συν, συνήθειε δεν υπάρχει. Στι καταναλωτικέ συν, συνήθειε βλέπουμε ότι ε, τα ποσοστά που είναι υπέρ τη ε, σταθερότητα μειώνονται και αντιστοίχω αυτά τα ποσοστά που είναι υπέρ τη αλλαγή αυξάνονται. Αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι αναμενόμενο. Ε, απλώς Απλώ υπάρχει εδώ πέρα μια αμφισημία. Δηλαδή, αν καταναλωτικέ συνήθειε σημαίνει ανανέωση, αλλαγή ή σταθερότητα σε σχέση με τι καταναλωτικέ συνήθείε σημαίνει, ανα, σημαίνει ανανέωση ή μη καταναλωτικών αγαθών, αναμενόμενο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό υπέρ τη αλλαγή να, να, να οφείλεται στο γεγονό ότι εξ ορισμού και, και λόγω του συστήματο η κατανάλωση σημαίνει αλλαγή. Έτσι, είναι αναμενόμενο οι καταναλωτέ να θέλουν νέα προϊόντα κτλ. Αν όμω, προσέξτε, σημαίνει. Αν κατανολωτικέ συνήθειες σημαίνει αγοραστική δύναμη, στην προκειμένη περίπτωση πάλι το γεγονό ότι είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό που λέει θέλω σταθερότητε κατανολωτικέ συνήθειες, πάλι έχει να κάνει με το γεγονό ότι οι άνθρωποι θέλουν να έχουν ένα εξασφαλισμένο εισόδημα για να μπορούν να αγοράζουν τα προ Εντάξει, οπότε απλώ επισημαίνω αυτή την αμφισημία. Ε, μετά το. Ναι, όσον αφορά το τι μπορεί να σημαίνει το, το νέο, ε, τι μπορεί να σημαίνει το νέο σε σχέση με τα, με τα ποσοστά των κομμάτων. Λέει, τώρα, αυτό, αυτή την κάρτα πάλι δεν την έχουμε. Okay. Δεν την έχουμε. Ναι, υπάρχει σε τόση. Αυτό είναι ενδιαφέρον στοιχείο που λέει ότι που είναι δύο, υπάρχουν δύο διαφορετικά ερωτήματα που λέει βάση του κόμματος που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν. Ε, το ποσοστό του ναι ε, από από, από όσου θα, θα ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το, υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό ναι mm -hmm. από, το, από όσους θα ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται ακόμη νέο. Ε, και υπάρχει και ένα δεύτερο ερώτημα που λέει βάση του κόμματο που ψήφισαν το Σεπτέμβριο του 2015. Το συγκριτικά χαμηλότερο ποσοστό του ναι από το ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την απογοήτευση. Έτσι, ότι θεωρεί ότι δεν έχει νόημα η ερώτηση πλέον νέο ή παλιό. 15 καθηγητά. Ε, ναι. Κοντεύουμε μετά 15. Ναι, πότε... okay, τελειώνω, τελειώνω, τελειώνω. Ναι, ναι. Ναι. Ε, δεν έχει νόημα πλέον το... το... Ε, υπό, υπό την έννοια ότι θεωρούν ότι πλέον είτε, είτε το νέο είτε το παλιό, απλώς α, ε, αυτή η ερώτηση, η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση υπονοεί ότι τελικά η, 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 η στη, στην προκειμένη περίπτωση το νέο, το νέο στην πολιτική σημαίνει νέο κόμμα στην κυβέρνηση. Αυτό έτσι το ερμηνεύω εγώ. Ε, και να τελειώσω με ένα ε, ναι, όσον αφορά το ζήτημα του, 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 νε, του Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον. Ε, που αυτό, αυτή την κάρτα νομίζω την έχουμε. Ε? Ναι, ναι, πρέπει, ναι, υπάρχει. Okay. Ναι, λοιπόν, ε, το μεγαλύτερο ποσοστό, ε, 52 έναντι, τρα, έναντι, 34, θεωρεί τον, ε, θεωρεί τον νεοφιλελευθερισμό παροχημένο. Εδώ η υπάρχει μια τριπλή αμφισημία κατά την άποψή μου. Τρισημία θα μπορούσαμε να πούμε. Δεδομένου ότι η πρώτη περίπτωση είναι δεδομένου ότι η σύσσωμη αριστερά μιλάει για την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αυτό, δηλαδή το γεγονό ότι ο νεοφιλελευθερισμό κατά μεγαλύτερο ποσοστό θεωρείται παροχημένο, μπορεί να σημαίνει ότι στη συγκεκριμένη ομάδα ερωτήσεων, γενικά περί επίκαιρου και παροχημένου, το επίκαιρο είναι το επιθυμητό απλώ και το παροχημένο είναι το ανεπιθύμητο. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση. Ε, μπορεί να σημαίνει απλώ ότι ο νεοφιλελευθερισμό θεωρείται αποτυχημένο, ότι έχει φάει τα ψωμιά του και υπ' αυτή την έννοια παροχημένο. Και υπάρχει μια τρίτη περίπτωση να θεωρείται ο νεοφιλελευθερισμό παροχημένο ω έννοια, δηλαδή όχι ω πραγματικότητα. Δηλαδή το να μιλάει κανεί για νεοφλευθερισμό μπορεί να θεωρείται παροχημένο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αυτή είναι μάλλον η χειρότερη για την αριστερά περίπτωση, διότι θα σήμαινε ότι δεν πείθουν ή θεωρούνται παροχημένε οι βασικές θεωρητικές και ιδεολογικές προτάσεις της αριστεράς.